Καλησπέρα σας, εδώ από την εκπομπή του Αντιφώνου Γεωπολιτισμός. Έχω μαζί μου σε αυτή την εκπομπή τον Κωνσταντίνο τον Κοστούρο. Ένα καλό φίλο, ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου ζωγράφο και έναν σκηνοθέτη θεάτρου, ο οποίος όμως είναι και ένας ταυτοχρόνως, θα λέει κανείς, στοχαστής πάνω σε ζητήματα κυρίως και αρθρογράφος, έτσι. Πάνω σε ζητήματα, ας το πούμε έτσι, μαζικού πολιτισμού που λέμε, μαζικής κουλτούρας. Η ιδέα που είχε ο Κωνσταντίνος ήταν να συνδέσουμε, μια και στα πλαίσια αυτής της εκπομπής μιλάμε στην ουσία για την γεωπολιτική από την πλευρά του πολιτισμού. Η ιδέα που είχε να συνδέσουμε, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ήταν να συνδέσουμε το Hollywood, την πολιτιστική δύναμη της Αμερικής με την γεωπολιτική και τον τρόπο με τον οποίο ο αμερικάνικος πολιτισμός συνδέεται ή βλέπει, αν θέλει κανείς, ή αναγιγνώσκει, ας το πούμε έτσι, όλους τους υπόλοιπους πολιτισμούς, τον ευρωπαϊκό, τον τρίτο κόσμο που λέμε κτλ. Επίκεντρο όλων αυτών ήταν έρισμα, θα λέει κανείς, ήταν η τεράστια επιτυχία που έκανε ο Spider-Man, η ταινία φέτος η οποία σάρωσε τα εισιτήρια και το 21 νομίζω και το 22, έτσι δεν είναι? Ναι. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς μακράν. Και η οποία σου έδωσε έτσι, σου έδωσε, ας το πούμε έτσι, ρεθίσματα για να μιλήσεις όχι μόνο για τον κινηματογράφο, για το Hollywood, αλλά για το πώς γενικώς ο αμερικάνικος πολιτισμός βλέπει τα πράγματα γύρω του. Οπότε σε αφήνω να κάνεις εσύ τη δική σου εισαγωγή και το πώς σκέφτηκες αυτό το θέμα και μετά θα εκδιπλώσουμε, ας το πούμε έτσι, την κουβέντα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Η όλη ιστορία ξεκίνησε ένα απόγευμα που πήρα τις δύο κόρες να πάμε να δούμε το Spider-Man, που ήταν ήδη μια σχετικά μικρή επιτυχία στην αρχή. Είναι πράγματα τα οποία θα πούμε σήμερα στην αρχή αυτής της κουβέντας, τα οποία σίγουρα έχουν υποθεί, αλλά ήθελα να βαθύνουμε σε κάποια πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Αυτά που έχουν υποθεί είναι όντως ότι αυτό πράγμα ήταν για κάποιο περίεργο λόγο μια μαζική γιορτή. Να δεις, πήγαινα, ήταν όλη η πιτσιρικαρία και γινόταν ένα event μέσα. Δηλαδή δεν ήταν κλασικά αυτό που λέμε ότι πάμε, βλέπουμε μια ταινία, αρχή, μέση, τέλος και φεύγουμε. Γινόταν ένα show μέσα στο σινεμά. Δηλαδή είχε ακουμπήσει πάρα πολύ τα νέα παιδιά και γινόταν ένας πραγματικός χαμός. Όλο αυτό βέβαια ήταν και αναμενόμενο, το καταλαβαίνω, το έχω ξαναδεί σε μικρότερο βαθμό αλλού ή σε μεγαλύτερο σε άλλες ταινίες του παρελθόν. Ήταν όμως 2-3 στοιχεία αυτής της ταινίας που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον και γι' αυτά ήθελα ουσιαστικά να συζητήσουμε. Πριν πούμε όμως γι' αυτά, αξίζει τον κόπο να πούμε ένα-δύο πράγματα τα οποία, εντάξει, έχουν υποθεί. Γενικά όλες οι ταινίες αυτού του τύπου έχουν εξελιχθεί σε μαζικολαϊκά, όπως λέμε, δρόμενα, τα οποία αγγίζουν τεράστιες ποσότητες κόσμου, έτσι, και όλους πάνω κάτω τους πολιτισμούς. Αυτό κυρίως οφείλεται, από ό,τι έχω καταλάβει και το βλέπω, στην διαδικασία που κάνουν τα στούντιο το τελευταίο καιρό, να δίνουν τεράστια έμφαση σε αυτό που λέμε fan service, δηλαδή στην ικανοποίηση του κοινού. Όλες αυτές τις ταινίες της Marvel, ξέρεις, ή ακόμη Star Wars και όλα τα μεγάλα σάγκα, έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε όσο δυνατόν να αρέσουν περισσότερο. Παίρνουν δηλαδή τα στοιχεία από παντού. Και ο συγκεκριμένος Spider-Man, αυτό που λένε και οι άλλοι αναλυτές, οι καλύτεροι φυσικά του κινηματογράφου από εμένα, λένε το εξής, ότι το κατάφερε να έχει αυτή την επιτυχία γιατί εξέτεινε αυτό το fan service σε μια τεράστια ηλικιακή γκάμα. Προφανώς σε αυτή την κουβέντα θα κάνουμε spoilers, Νίκο, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Εννοείται, απευθυνόμαστε σε αυτούς που το έχουν δει ή αυτούς που βαριέονται να το δουν, αλλά τους αρέσει η συζήτηση γύρω από αυτό το πράγμα. Οπότε εννοείται ότι όποιος παρακολουθεί, μοιραία θα δει κάποια πράγματα. Και πάντοτε στην κριτική κινηματογράφου αυτό γίνεται. Έτσι. Αυτό λοιπόν που ξεκινάει και εννοείται έχει μια τεράστια επιτυχία είναι ότι αυτή τη φορά αντί να στοχεύει να σε ένα συγκεκριμένο κοινό αυτή η ταινία που συνήθως είναι οι άνθρωποι 13 με 18, έτσι, που προφανώς στοχεύει πρωτίστως σε αυτούς, στοχεύει ακόμα σε αυτούς, στους μεγαλύτερους και στους μπαμπάδες και εμένα, φέροντας στην οθόνη τρεις διαφορετικούς Spider-Man τριών διαφορετικών γενεών. Οπότε όλοι είναι σούπερ ευχαριστημένοι στο τέλος του σινεμά. Αλλά αυτό εντάξει, έχει υποθεί. Εγώ θέλω να σταθούμε, και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω έτσι να συζητήσουμε, είναι το εξής. Είναι στο προφίλ
του κακού και πώς διαχειριζόμαστε το κακό. Εκεί είδα μια διαφορά. Και θέλω και εσύ, Νίκο, να θυμηθείς τώρα, στην αρχή, πώς το Hollywood αντιμετώπιζε το κακό, όταν μιλάμε για τη δεκαετία του 50, του 60, με το κλασικό western, ας πούμε. Ο κακός είναι ο Ινδιάνος και τι κάνουμε, το σκοτώνουμε, έτσι. Για να το συνδέσω με την φιλοσοφία που έχει αναπτύξει γύρω από τον Ζιράρ, επειδή είσαι, ναι, ας το πούμε έτσι, ζιραρικός. Ναι. Ο κακός ήταν πάντοτε ένα είδους ιερό θύμα. Ακριβώς, ναι, ναι. Έτσι, ο οποίος μπορούσε να εκτελεστεί, να εξαφανιστεί από προσώπου γης χωρίς την παρέμβαση ή την λιδία λίθο ενός κριτηρίου δικαιοσύνης. Ναι. Ή ενός κριτηρίου με το οποίο θα μπορούσαμε να του δώσουμε κάποια, ας το πούμε έτσι, ελαφρυντικά ως προς το κακό το οποίο έφερε μέσα του. Ακριβώς. Απλά έπρεπε να εκμηδενιστεί. Να εκμηδενιστεί. Κακό σήμαινε μηδέν. Μηδέν. Έπρεπε να φύγει. Ακριβώς. Ως εκ τούτου το μηδέν είναι το κακό που πρέπει να εκμηδενιστεί. Και το βλέπουμε στα πρώτα χρόνια του Hollywood, έτσι. Μετά όμως, και θέλω να μου πεις πάλι πάνω σε αυτό, στη δεκαετία του 70 που βλέπουμε να έρχονται οι μεγάλοι σκηνοθέτες και να αλλάζει λίγο το χαρτί, να πηγαίνει από το βάρος, από το στούντιο, έχουμε το βάρος πια στο σκηνοθέτη. Στο σκηνοθέτη ο άνθρωπος ο οποίος είναι και έρχεται από άλλες μάζες, έτσι. Δεν είναι ακριβώς πουλούς. Αυτό πράγμα λίγο αλλάζει, έτσι, δεν είναι. Πάμε σε ένα άλλο σχήμα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και παιδιά μεταναστών, έτσι. Ναι. Οι σκηνοθέτες στην ουσία. Είναι μετανάστες στην ουσία. Οι μεγάλοι σκηνοθέτες στην Αμερική είναι μετανάστες. Είναι Γερμανοί, είναι Ιταλοί, ειδικά από το 60 και ειδικά το 70 και μετά έχουμε μια παντοκρατορία των Ιταλών σκηνοθετών. Ναι. Των Ιταλικής, ας το πούμε έτσι, καταγωγής Αμερικανών. Ναι. Και, εντάξει, και ηθοποιών επίσης αντίστοιχα. Έτσι, εξπαχούεται, εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα, έτσι, να το ανοίξουμε λίγο, φέρνει και ένα έντονο θεολογικό στοιχείο, έτσι. Δηλαδή η έννοια, το πιο ας πούμε επιτυχημένο είδος κινηματογράφου σε αυτή τη δεκαετία 70 και μετά πάμε 80 κυρίως, είναι αυτό που έχει να κάνει με τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Έτσι. Ναι. Κλασικό, ξέρεις, εβραϊκό και χριστιανικό, έτσι. Ναι. Ιουδοχριστιανικό που λέμε. Ακριβώς, δηλαδή. Από συγκεκριμένα. Από τον Ρόκι έως τον Σπάιντερμαν, είναι ο μύθος ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι underdog. Δηλαδή, ένα που δεν έχει δυνατότητες, δεν τα καταφέρνει, αλλά τελικά κάτι γίνεται και αλλάζει το πράγμα και τα καταφέρνει, ας πούμε. Στην ουσία γίνεται υπεράνθρωπος. Δεν είναι απλώς κάποιος ο οποίος επιτυγχάνει. Αλλά είναι μια μεταμόρφωση σχεδόν, ας πούμε, επίπεδου απειρωστικού. Δηλαδή, δεν σταματάει πουθενά η μεταμόρφωσή του αυτή. Ναι. Δεν είναι απλώς ένας ήρωας, δηλαδή. Είναι ένας υπερήρωας. Υπερήρωας. Παρ' όλα αυτά, το υπερηρωικό σινεμά όλα αυτά τα χρόνια, και εδώ βλέπω μια μικρή αλλαγή στις τελευταίες ταινίες, ήταν πάντα ο ήρωας ήταν clean cut, που λέμε, ρε παιδί μου. Ήταν ξανθός, ψηλός κτλ. Ή τέλος πάντων σε αυτό το WASP, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Ναι. White Anglo-Saxon Protestant ήταν αυτός, ναι, ο άνθρωπος, ναι, ο οποίος ως επιτοπλίστων. Ακόμα και όταν είναι ή στη χειρότερη περίπτωση, όπως ο Spider-Man, είναι αυτό που λένε πάλι οι Αμερικάνοι, τώρα λέω πολλά αγγλικά μαζί. White trash, λευκό σκουπίδι, ρε παιδί μου. Ναι, αρκεί, κοίταξε, αρκεί να τα μεταφράζεις, ας πούμε. Ναι, ναι. Είναι νόμιμο. Λευκό σκουπίδι, με την έννοια που το έχουν οι Αμερικάνοι, ότι, ρε παιδί μου, άνθρωποι που είναι μεν λευκοί, που θεωρητικά θα έπρεπε στην κοινωνική αλυσίδα να ήταν λίγο πιο ψηλά, παρόλα αυτά παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά ως χαμηλοί εργάτες. Ο Σπάιντερ είναι ένας τέτοιος τύπος, έτσι, ο οποίος πηγαίνει. Αλλά στις τελευταίες ταινίες, λοιπόν, το πράγμα λίγο αλλάζει. Ο Τόμ Χόλαντ, που είναι ο πρωταγωνιστής, παραμένει ψηλός κάθετος. Είναι λάθος κοντός. Είναι κοντύτερος από την πρωταγωνίστρια. Και εξού έχει και μια κουβεντούλα στα social media, που ναι, γιατί η πρωταγωνίστρια είναι ζευγάρι. Είναι όμορφη, δεν μπορώ να πεις ότι δεν είναι, αλλά είναι άλλης φυλής, εννοείται. Έχουμε ένα διαφυλετικό ζευγάρι. Έχουμε μια διαφορά ύψους, η οποία κριτικάρει τα social media με την έννοια ότι πιο πολύ ακούγεται κριτική, γιατί τους κριτικάρατε, παρότι κάποιος ασχολείται σοβαρά, παιδί μου, με το ύψος τους. Αλλά υπάρχει μια κριτική, σαν δεν ντρέπεστε που τους κριτικάρετε, γιατί δεν μπορεί μια γυναίκα να είναι ψηλότερη, κάτι τέτοια. Ναι. Όλο το cast στο τελευταίο Spider-Man σε σχέση με τα πολύ περισσότερα άλλα υπεριορικά του παρελθόντος είναι πολύ φιλετικό. Υπάρχει στη μέση της ταινίας εμφανίζεται η γιαγιά του φίλου του Spider-Man, η οποία για ένα μεγάλο διάστημα μιλάει μια άγνωστη γλώσσα. Τελικά το Google να το βρει, κατά φιλιππινέζικα αυτά που μιλάει η γιαγιά.
Και βλέπουμε ότι προσπαθεί να ανοίξουν τη βεντάλια, χωρίς όμως να σπάσουν το βασικό κανόνα, ο οποίος είναι. Ο οποίος είναι το υποκείμενο, το φιλμικό υποκείμενο, κατά βάση. Ναι, δηλαδή, βεβαίως ακούγεται ότι ο επόμενος, παραδείγματος χάρη, James Bond, δεν θα είναι λευκός, δεν θα είναι wasp, που λες. Ακριβώς. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον κατά πόσο όλο αυτό έτσι θα πετύχει, σαν λογική. Εν τω μεταξύ, κάνανε ένα τρίκ στο τελευταίο James Bond, που έχει και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, που ο James Bond στο τελευταίο φιλμ είναι γυναίκα. Ο πράκτορας 007 είναι γυναίκα, γιατί ο James Bond στην τελευταία ταινία εννοείται ότι έχει παραιτηθεί, οπότε το trademark 007 το έχει πάρει και καλά μια γυναίκα. Δεν ξέρω αν θα έχουν το θάρρος να το πάνε από εκεί και δεν ξέρω αν θα έχει και νόημα, έτσι, γιατί οι ταινίες αυτές είναι φτιαγμένες με συγκεκριμένες προοπτικές. Αναρωτιέμαι. Από τη στιγμή που μετράει το χρήμα, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν μπορούσαν να βάλουν μια γυναίκα πρωταγωνίστρια και πετύχαινε, θα το ακολουθούσαν. Απλά ακούω και πολύ σεβασμό αυτή την κριτική που λέει το εξής. Ότι τώρα πήγαμε στον James Bond αλλαξή τον κόπο, θα ξαναγυρίσουμε στο Spider-Man. Θα ξαναγυρίσει μετά, γιατί θέλω να το συνδέσω, ξέρεις. Δηλαδή, για να σου πω και εξ αρχής το ερώτημά μου. Δηλαδή, γιατί έχει σχέση. Εμένα μ' άρεσε και ο Spider-Man. Ναι. Αλλά πώς το λένε, ήθελα γενικώς να μιλήσω για το τι είναι υπερήρωας και γιατί ο υπερήρωας είναι Αμερικανός. Ναι. Η αντίθεση, παραδείγματος χάρη, δηλαδή το ερώτημα που θα έθετα, θα το θέσουμε αργότερα, είναι γιατί, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν υπερήρωες Άγγλοι, Βρετανοί. Σωστό. Γιατί δεν ανέπτυξαν οι Βρετανοί το είδος αυτό του υπερήρωα. Έχουν βεβαίως τον James Bond. Αυτό ήθελα να πούμε για να τελειώσω αυτό με τον James Bond. Υπάρχει μια κριτική που λέει το εξής και τη σέβομαι πάρα πολύ. Που λέει, παιδιά, ο James Bond έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Έχει 5 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν εγώ ως μαύρος ή ως γυναίκα πάρω αυτά τα χαρακτηριστικά, ουσιαστικά αλωτριώνω την ίδια μου την προσπάθεια προκειμένου να σταματήσω αυτές τις ταυτίσεις. Δηλαδή, εμένα ως μαύρος και ως γυναίκα δεν μου αρέσει αυτό το πρότυπο. Το κυριαρχικό. Αν το κάνω ως γυναίκα, γίνομαι και εγώ γύρω με αυτούς. Οπότε δεν θα έπρεπε ο James Bond να είναι γυναίκα ή μαύρος. Λένε κάποιοι μαύροι και κάποιες γυναίκες. Θα σου πω, ναι, αυτή είναι μια πλευρά του πολιτικά ορθού, πολύ λογική. Θα σου θέσω εγώ όμως ένα έτσι, κατά κάποιο τρόπο, μύτο. Κατά κάποιο τρόπο. Για πες. Δηλαδή, ο James Bond είναι αδύνατο να φύγει από φυσικά πλαίσια. Σωστά. Και από φυσικές διαφορές. Σωστά. Σε αντίθεση με τον Αμερικανό, ο οποίος θέλει να τις καταργήσει τις φυσικές διαφορές, διότι θέλει να αναχθεί σε ένα άτομο, έτσι, το οποίο είναι υπεράνω οποιοδήποτε φυσικού ή φυλετικού προσδιορισμού. Γιατί όμως ο Αμερικάνος συγκεκριμένα, γιατί είδες που ξεκινάω στην ερώτηση που θέλεις να βάλεις. Ναι, μια και το πιάσαμε από εκεί, θα πω την πολύ απλή λύση για μένα. Γιατί ο Αμερικάνος δεν έχει, παραδείγματος χάρη, μοναρχία. Δηλαδή, ο James Bond είναι κατά κάποιο τρόπο ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να συμβιβάσει δύο πλευρές της αγγλικής ιστορίας, της βρετανικής μάλλον, να το πω σωστό, όχι αγγλικής, δεν είναι αυτό, χωρίς τις οποίες είναι αδύνατο να επιζήσει η Βρετανία. Δηλαδή, το βασιλιά, η βασίλισσα, κυρίως. Ακριβώς. Και τον αστό, τον φιλελεύθερο αστό. Στην Αμερική αυτό δεν υπάρχει. Γιατί εξ ορισμού στήθηκε όλο αυτό από Πουριτανούς, οι οποίοι φύγανε από τις δαγκάνες της μοναρχίας. Σωστά. Πήγαν δηλαδή οι Πουριτανοί εκεί πέρα να στήσουν ένα πολιτισμό ο οποίος επιτέλους δεν θα έχει ένα κράτος με χαρακτηριστικά φυσικού προκαθορισμού, ως προς το οποίο από πάνω θα υπέρχεται ένας βασιλιάς. Ο βασιλιάς σημαίνει όριο. Ο Έγελος έλεγε ότι ο βασιλιάς είναι αυτός που βάζει την τελεία στη φυσική βούληση του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολίτη. Δηλαδή, ο βασιλιάς είναι πάντοτε ένα φυσικό όριο. Ο James Bond, δηλαδή, έχει φυσικά όρια. Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αναπτύξει τη δύναμή του, τη τεχνική του, ξέρω εγώ, τις πολεμικές του τέχνες, τα πιστόλια, τα gadget που του δίνουν κτλ. Όλα αυτά σε ένα φυσικό όριο. Για τον Αμερικανό αυτό το όριο δεν υπάρχει. Πάντως και του αρέσει αυτό το Αμερικανό και του ακροατή και αυτό το όνειρο, ρε παιδί μου, το αρέσει. Το
Το οποίο ξέρει, το γλυκένει πάντως με τον καιρό. Προσπαθεί να βρει τρόπους να τον κάνει φαρτότερο, να το πούμε έτσι, τον ήρωά του, με έναν τρόπο. Ναι. Στα τελευταία χρόνια, εκεί που ήταν ατσαλάκωτος, ας πούμε, ξεκινάμε τον Captain America, δεκαετία του 50 ή πιο πριν, δεν ξέρω πότε δημιουργήθηκε ο ήρωας, αλλά σιγά σιγά προσπαθεί να τον φέρει λίγο στα μέτρα του κόσμου, αλλά και έξω από τον κόσμο, έτσι, με τα παράλληλα σύμπαντα και όλα αυτά που συζητάμε. Η τελευταία ταινία λοιπόν είναι στο Spider-Man, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί επίσης δείχνει ένα άλλο κομμάτι της αμερικάνικης κουλτούρας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταφέρνει και φέρνει την τοπικότητα στην οικουμενικότητα. Δηλαδή ο Spider-Man είναι full μέσα στην τοπικότητα. Ξεκινάει, πηγαίνει στο μπαρ που λέγεται Queens, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι πολύ εντυπωσιακό που καταφέρνει και το κάνει οικουμενικό, έτσι, το τόσο τοπικό. Είναι σαν αυτό που λέει του Όντεν, του ποιητή, το τσιτάτο, που λέει ότι η ποιήση είναι σαν το τυρί της κοιλάδας. Τοπικό, αλλά αγαπητό παντού. Και αυτό το καταφέρνει. Το συνδέω και με αυτό που είπες αρχής εξ αρχής. Δηλαδή είπες κάτι για λαϊκή... Μαζική και λαϊκή κουλτούρα. Ποιο είναι το περίεργο εδώ? Ότι λαϊκό για μας, ας το πούμε έτσι, είναι δυνατόν να είναι το αμερικάνικο. Μέχρι κάποιο σημείο λαϊκό, ας το πούμε για μας, δεν μπορούσε να είναι το αμερικάνικο. Ναι. Μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, το μπουζούκι, μπορούσε να είναι η ελληνική ταινία με τον... η κομμωδία ή με τον Ξανθόπουλο κτλ. Αλλά ήταν μέχρι εκεί. Και βέβαια το σημαντικό, για να το συνδέσω με αυτό, είναι ότι λαϊκό από τότε, που ήταν ακόμα έτσι το χρώμα το τοπικό, ήταν πάρα πολύ ισχυρό στην Ελλάδα. Ναι. Λαϊκό επίσης ήταν το western. Ναι. Και από εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο είδος, το αμερικάνικο είδος, με το οποίο, όπως λες εσύ, το τοπικό πλέον γίνεται οικουμενικό. Δηλαδή, στην ουσία τι κάνει? Μπαίνει στην ψυχή του οποιοδήποτε ανθρώπου σε όλο τον κόσμο. Κάτι αυτό. Μέχρι την εμφάνιση της Αμερικής αυτό ήταν αδιανόητο. Ναι. Αδιανόητο. Γιατί ακριβώς υπήρχαν τα φυσικά όρια. Δηλαδή, ο Άγγλος έπρεπε να ήταν Άγγλος. Ναι. Ο Γάλλος έπρεπε να ήταν Γάλλος. Έτσι. Ο Έλληνας έπρεπε να ήταν Έλληνας. Αυτό όμως η πολυπολιτισμικότητα προφανώς σπάει αυτά τα όρια που λες. Αυτά σπάει, αλλά δεν τα σπάσε μόνο, ας πούμε, τα όπλα. Είναι ένα ζήτημα εδώ. Βεβαίως υπάρχει η πλευρά αυτή, έτσι. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, ήμασταν υπό την πολιτική, ας το πούμε έτσι, πώς να το πούμε, κυριαρχία, οπωσδήποτε, κυριαρχία των Αμερικανών από το 50 και μετά τουλάχιστον. Έτσι. Ακριβώς. Αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί μόνο αυτό. Δηλαδή, υπήρχαν, παραδείγματος χάρη, εμείς ήμασταν έτσι. Οι Γάλλοι, οι Άγγλοι. Ναι. Εντάξει, για να μην πούμε για τους Άγγλους, γιατί και οι Άγγλοι είναι οπωσδήποτε οικουμενικός πολιτισμός, όπως και οι Γάλλοι, δηλαδή οι οικογένειες του διαφωτισμού, γίνανε κακά τα ψέματα, κάναν τον τοπικό του πολιτισμό, τον κάνανε οικουμενικό. Αλλά υπάρχουν οι Γερμανοί, για να βάλουμε ένα παράδειγμα πιο ισχυρό, νομίζω. Ναι. Επίσης, θα πρέπει να δουν Spider-Man. Δεν θα δει τίποτα, δεν θα καταλάβει την ψυχή του Αμερικανού κάτι Γερμανικό. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, πραγματικά. Έτσι. Όπως έκανε σε εμάς. Άρα, για προχώρησε το αυτό που λες τώρα. Δηλαδή, γενικά, λοιπόν, αυτό που παρατηρώ πάντως τα τελευταία χρόνια είναι ότι προσπαθούν γενικά και αυτοί να αλλάξουν το πολιτισμικό πρόταγμα, γιατί και αυτοί το νιώθουν να αλλάζει. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, περνάμε από τη διπολικότητα του ψυχρού πολέμου, πηγαίνουμε σε ιστορίες οι οποίες είναι αμφίβολες. Δεν είναι απαραίτητα καλό και κακό. Και αυτοί ασχρίζουν και αναρωτιούνται το τι γίνεται. Ένα πολύ σημαντικό που μου άρεσε επίσης στο Spider-Man στην αρχή, που κατά τη γνώμη μου εγώ το ξέλαβα γενικότερα σαν ένα πρόβλημα της αμερικανικής πολιτικής, είναι ότι η σαχλαμάρα, το λάθος, ξεκινά από εκείνους. Δεν είναι σαν παλιότερα που έρχεται ένας ξένος και μας την πέσει και γίνονται αυτά τα άσχημα πράγματα. Εδώ το κακό ξεκινάει από μένα. Από πολύ κακούς υπολογισμούς. Να το συνδέσουμε πριν με τον James Bond, το κακό ερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση τουλάχιστον για δεκαετίες, ναι. Στον James Bond. Ναι. Ενώ στους Αμερικανούς όντως είναι πολύ σωστή η ιδέα αυτή που λες, ότι επιτέλους το κακό έρχεται από μέσα. Ναι. Έρχεται δηλαδή μέσα από το άτομο, από το αμερικάνικο άτομο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει πια ένα κακό στο τελευταίο Spider-Man. Εκεί που ο κακός σε κάθε ταινία είναι ένας, ξέρω εγώ, άντε δύο κτλ. Εδώ δεν είναι θέμα ποσοτήτων. Εδώ είναι πιο πολύ, αλλά δεν είναι το πρόβλημα της ποσότητας. Είναι ότι έρχονται από διαφορετικά
σύμπαντα, το Multiverse που έχουμε ξανασυζητήσει και κατεδίαν. Και το διαφορετικά σύμπαντα δεν έχει μόνο να κάνει με το Multiverse που θα το ξαναπούμε, ελπίζω, και σε μια επόμενη κουβέντα. Έχει να κάνει με το εξής, ότι δεν υπάρχει ένα κακό απέναντί μας. Υπάρχει διάφορα σύμπαντα κακών παντού, τα οποία εμπλέκονται και εμείς είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε άκρη. Δεν είναι φοβερό, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβάνεται, πιστεύω, το Hollywood με αυτή την τύπου ταινία, ότι εδώ η λύση δεν είναι εύκολη. Δεν έχω έναν που είναι κακός να τον πολεμήσω. Τώρα εδώ γίνεται χαμός. Δεν ξέρω να πιαστώ. Είναι σαν κατά κάποιο τρόπο να έχουμε μια ενωμένη γη, ναι, με ένα δικό της πατριωτισμό, ο οποίος, ναι, εκπροσωπείται κατά βάση από τους Αμερικανούς, οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτούς που έρχονται από τα άλλα σύμπαντα. Ναι. Δηλαδή, σαν κατά κάποιο τρόπο να έχει ενώσει η Αμερική υπό τη σκέπη της, υπό την αιγίδα της, όλο τον κόσμο, ναι, και να εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο μια μορφή πατριωτισμού πλέον γήιν, ναι, απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Αυτό οπωσδήποτε είναι ένα γεωπολιτικό πρόταγμα. Γεωστρατηγικό, θα λέγαμε. Το οποίο το αρχίζουν και το αναπτύσσουν και θέλουν να πούνε, υποθέτω, και στο δικό τους κοινό κυρίως, γιατί οι ταινίες προφανώς θέλουν να έχουν επιτυχία σε αυτούς και προφανώς και είναι και εξαγωγικά προϊόντα. Ότι, παιδιά, εδώ τα πράγματα δεν έχουν λύσεις. Δεν έχουν και εύκολες λύσεις. Τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα. Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε. Δυσκολευόμαστε να τα λύσουμε. Και αυτό που επίσης μου αρέσει, πριν πω έτσι, το βασικό στοιχείο που μου ενέπνευσε για την κουβέντα αυτή, ήταν το εξής. Είναι και στο τέλος. Ποια είναι η απάντηση στην όλη φάση, πώς λένε το πρόβλημα, με τη λύθη. Γίνεται τραυματικό και απλά τα ξεχνάμε όλα. Παιδιά, δηλαδή, δημιουργήσαμε μια σαχλαμάρα. Την κουκουλώσαμε με έναν τρόπο που είναι στην τολή και τελικά τι κάνουμε, απλά τα ξεχνάμε όλα. είναι καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή, είναι μια δυναμία. Δηλαδή, το κακό πρέπει να ζήσει. Δηλαδή, πρέπει να επιζήσει και το κακό. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να ζήσουμε, ας το πούμε έτσι. Ναι. Πρέπει να ζήσουμε με το κακό ακόμα και όταν αυτό μας φαίνεται ως διαφορετικό. Ως ριζικά διαφορετικό. Πολύ. Άρα, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα που είπαμε, αν το κακό μέχρι τώρα ήταν αυτό που έπρεπε να εκμηδενιστεί, δηλαδή, ναι, το ίδιο το μηδέν, πλέον, ναι, δεν υπάρχει μηδέν. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν ξέρω. Άρα υπάρχει κάτι. Και εδώ να μπούμε, λοιπόν, στο βασικό κομμάτι. Αξίζει τον κόπο να μπούμε στο βασικό κομμάτι, τουλάχιστον της δικής μου έκλαμψης προς το σινεμά. Λέω, α, τι γίνεται εδώ, απίστευτο. Είναι εκεί που νιώθουμε, λοιπόν, την ιστορία του κινηματογράφου. Πηγαίνει, λοιπόν, από την αρχή ο κακός, ο οποίος είναι πολύ ορατός, όπως λέγαμε στα western, ο οποίος ο καλός καουμπόης θα τον σκοτώσει γιατί οφείλει να τον εκμηδενήσει, όπως λέγαμε, και δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό αρχιά αλλάζει σιγά-σιγά, δεκαετία του 80 του 90. Έριξε μια ματιά στα προηγούμενα Spider-Man και δεν το είχα πολύ προσέξει. Και φυσικά σε όλες τις άλλες πορευριακές ιστορίες μέχρι δεν είχα προσέξει. Έχουμε τον κακό. Είναι ακόμα ορατός, είναι απέναντί μας. Αλλά εγώ είμαι καλός. Δεν γίνεται να σκοτώνω. Δεν γίνεται όμως να ζήσει και το κακό. Τι κάνουμε στις παλιότερες ιστορίες. Έρχεται ο κακός, μου ρίχνει μια πιστολιά, εγώ σκύβω το κεφάλι μου, κάνει 5 βόλτες στις σφαίρες και έρχεται να τον βρίσκει πάνω και πεθαίνει εκείνος. Δηλαδή πεθαίνει μόνος. Η κακή, λοιπόν, μετά από τη δεκαετία του 50. Πεθαίνει από την κακία του. Πεθαίνει από την κακία του. Μπράβο. Όχι από το καλό. Όχι από το καλό. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στη δεκαετία του 80, του 90, από τότε και λίγο πιο μετά. Το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό στοιχείο. Έτσι. Είμαι τόσο καλό που δεν σκοτώνω, αλλά το κακό πρέπει να εκμεταλλευτεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λες. Οπωσδήποτε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και φτάνουμε, λοιπόν, στο τελευταίο Spider-Man, που εκεί εγώ τουλάχιστον έπαθα την έκλαψη στο σινεμά και είναι κάτι που δεν το έχω πολύ ακούσει να λέγεται, προφανώς μπορεί να έχει υποθεί, εγώ δεν το έχω ακούσει. Είναι το εξής. Στο τελευταίο, λοιπόν, Spider-Man, το κακό δεν δίνεται να πεθάνει. Τέλος. Έρχεται, λοιπόν, οι κακοί εμφανίζονται στην ταινία και τι λέει ο Spider-Man μαζί με την θεία του, που είναι ακόμη πιο καλός άνθρωπος από εκείνη. Λέει, παιδιά, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Πρέπει να τους πάμε πίσω, σώους και αυλαβείς. Εδώ θα γίνει ο χαμός, θα πεθάνουν μπορεί 800 άνθρωποι πάνω στη μάχη, θα πέσουν 500 κτίρια, αλλά εγώ δεν θα τον σκοτώσω, ούτε καν θα τον αφήσω να σκοτωθεί. Τον κακό θα τον διορθώσω. Θα τον διορθώσω και θα πάει πίσω. Είχα μείνει παγωτό στο σινεμά πραγματικά, με την ιδέα ότι ο Spider-Man μαζί με τους φίλους του, με κάποια χημικά κόλπα, θα κάνανε εργαστηριακά πειράματα στους κακούς για να τους ξανακάνουν καλούς. Και να ξαναγυρίσουν καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, με σόκαρε φοβερά αυτή η ιδέα. Ότι δεν υπάρχει κακό, θα το κάνω καλό. Χρυσέ μου, όχι. Και το ακόμη πιο έτσι ιδιαίτερο σημείο είναι το εξής. Είναι όλοι, λοιπόν, πάνω κάτω. Ο ένας είναι ψιλοσαλεμένος, οπότε δεν πολύ δέχεται να γίνει καλός.
Ο άλλος καταλαβαίνει και λέει θα γίνω. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι υπάρχει ένας κακός, ο οποίος όλος τυχαίως είναι μαύρος, ο οποίος λέει το εξής στο Spider-Man. Του λέει, φίλε, εγώ ως κακός έχω υπόσταση, είμαι κάτι. Αν με ξανακάνεις καλό, θα γίνω πάλι ένα τίποτα. Ένα σκουπίδι πάλι. Δεν θέλω να γίνω καλός, γιατί δεν έχω στον ίδιο μοίρα. Μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο όμως, το οποίο το θες εσύ λιγάκι τώρα ακροθυγός. Δηλαδή ότι το κακό μπορεί να κρύβεται και μέσα στο καλό. Άρα, ο κακός τι λέει, εγώ στην ουσία, τι είμαι, είμαι μια μορφή αποκάλυψης. Mm-hmm. Είμαι μια μορφή, ας το πούμε έτσι, διαφάνειας αυτού που κρύβει μέσα το καλό. Ναι. Δηλαδή, έχω περάσει αυτή την φάση του να θεωρώ τον εαυτό μου καλό, το να θεωρώ τον εαυτό μου ηθικό, και είμαι πλέον μια διαφάνεια, ας το πούμε έτσι, του καλού, που είναι το κακό. Δηλαδή, αν λες εσύ ότι πρέπει να τους διορθώσουμε, αυτό λίγο μου θυμίζει, ξέρεις, περίπου πειράματα ανατριχιαστικά, ας το πούμε έτσι, για το καλό της ανθρωπότητας. Ο ακριβώς ο καλός τελικά, ή αυτός που προσπαθεί να κάνει το καλό, έτσι, είναι ένα ηθικό που κατά κάποιο τρόπο δεν έχει επίγνωση του κακού που φέρει μέσα. Ναι. Άρα εκεί γίνεται μια μορφή, ας το πούμε έτσι, παλινοδίας ή κατά κάποιο τρόπο μιας ανακύκλησης, ας το πούμε έτσι, ναι, της λογικής του καλού και του κακού, όπου έχει οπωσδήποτε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, θέτει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Πώς, και βέβαια πώς φέρνει... Ναι. Συγγνώμη, πώς φτάσαμε σε αυτό. Όχι. Πώς φτάσαμε σε αυτό. Και το βλέπω να σου πω κάτι, επειδή η εκπομπή σου είναι και όντως γεωπολιτική, γεωπολιτισμός. Βλέπεις ακόμα και τώρα στις τελευταίες κρίσεις που συζητάγατε με τους άλλους φίλους για την Ουκρανία. Έχουμε φτάσει σε κάτι αντίστοιχο, ρε παιδί μου. Εγώ μεν ξέρω ότι είμαι καλός, δεν μπορώ να κάνω πολλά. Ξέρω το άλλο είναι κακό, αλλά κάπως θα περιμένω, κάπως να πέσω από την μόνος του, να τον φάνε κάποιοι άλλοι, να δω τι θα γίνει. Εγώ δεν μπορώ να επέμβω σαν όν καλό, να φέρω το καλό στον κόσμο και να τερματίσω τον πόλεμο, ξέρω εγώ, νικώντας το κακό. Ναι. Βλέπω, αυτή τη λογική γενικά τη βλέπω παντού. Δεν μπορώ να την κρίνω αν είναι καλή ή κακή. Απλά προσπαθώ μάλλον νιώθω ότι υπάρχει γενικά ένα διέξοδο. Γενικός και πολιτισμικό. Δηλαδή, πού πάει αυτό το πράγμα. Μόνο στο σινεμά ο καλός θα κάτσει να φάει το πείραμα στο κεφάλι, ο κακός θα φάει το πείραμα στο κεφάλι για να γίνει καλός. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το νιώθουν και πώς το αισθάνονται, αλλά βλέπω ότι περνάνε και εκείνοι ένα δικό τους αντίέξοδο, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο. Πολιτισμικό. Δηλαδή, νομίζω ότι ούτε η αμερικάνικη κοινωνία, ούτε η αμερικάνικη ελίτ ξέρουν πώς να δράσουν πια. Δεν ξέρουν πώς να δράσουν, γιατί στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουν περάσει από την πολύ μεγάλη ιδέα των πολιτιστικών επαναστάσεων που φέρανε, που έφερε τούμπα, ας το πούμε έτσι, τάξεις και στρώματα κοινωνικά, έφερε τα πάνω κάτω. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αυτή, ας το πούμε έτσι, η αλλαγή ρόλων, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή αυτοί που ήταν κάτω είναι πάνω και κατά κάποιο τρόπο πλέον εκπροσωπούν μια κυρίαρχη ηθική. Οι προηγούμενοι που ήταν ας το πούμε έτσι, οι συντηρητικοί χριστιανοί που εκπροσωπούσαν την παλιά ηθική, ναι, την παλιά κυρίαρχη ηθική, βλέπουν πλέον την ηθική τους εκτός πλαισίου, δηλαδή την βλέπουν να έχει πεταχθεί σε ένα πεδίο απολύτικο, ναι, οπότε αρχίζουν να αναλαμβάνουν αυτοί πλέον μια μορφή εξέγερσης ή επανάστασης απέναντι στη νέα ηθική. Και όλο αυτό κατά κάποιο τρόπο έχει καταργήσει το κριτήριο του ποιος και τι. Ναι. Δηλαδή τελικά όπως λες εσύ ποιος είναι ο κακός ή ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο προοδευτικός και ποιος είναι ο συντηρητικός, ναι, ποιος είναι ο συντηρητικός και ποιος είναι ο προοδευτικός. Και κατά τη γνώμη μου όλο αυτό είναι μια παλιά κουλτούρα αμερικάνικη. Και είναι αναμφισβήτητα η κουλτούρα του Πουριτανού. Δηλαδή όσο και να μας φαίνεται περίεργο, η Αμερική είναι κάτι εντελώς διαφορετικό ιστορικά. Δεν έχει καμία σύγκριση με τους προηγούμενους πολιτισμούς. Ναι. Λόγω ασυνέχειας, έτσι, επειδή ξεκίνησε, ναι, από αυτόνομο πράγμα. Όχι μόνο, ναι, πέραν ότι ξεκινάει, ας πούμε, σε παρθένα γη και η λογική είναι αντίστοιχη, είναι ότι αυτό που φαινόταν ως υπερσυντηρητικό και φονταμεταλιστικό, όπως ήταν ο Πουριτανός, ήταν ταυτοχρόνως ό,τι πιο προωθημένο πολιτικά υπήρχε εκείνη την εποχή. Πράγματι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι, αυτό θέλω να μου πεις λίγο. Ενώ ήρθαν από ένα περιβάλλον τουλάχιστον οι έπικοι, έτσι πραγματικά πολύ πουριτανό κτλ., πολιτικά, όντως εμφανίζεται μια πολύ προοδευτική, ας πούμε, κατάσταση. Διάβαζα τώρα ένα βιβλίο, εντάξει, είναι πολύ ωραίο, έτσι,
πολύ έτσι ευυπόληπτο, όχι, εύληπτο, συγγνώμη, είναι εύληπτο αρκετά, που λέγεται, που αφορούσε τη γεωγραφία και την πολιτική, και έλεγε το εξής, ότι ενώ στην Αμερική πηγαίνουν οι μετανάστες και παίρνουν ακόμα τη γη, και αυτό κάτι δημιουργεί, αντίστοιχα οι υπόλοιποι που πάνε στο Μεξικό ή στην Νότια Αμερική, είναι κανονικά οι ίδιες ταξικές σχέσεις που είχαν στην Ευρώπη. Ναι. Πας εκεί και δουλεύεις στο Θεοδάρχη. Οπότε βλέπεις... Προφανώς, μα ήταν Θεοδάρχη. Πώς πάει και πάει άλλη. Μα προφανώς, ναι. Ήταν ο καθολικισμός. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά του προτεσταντισμού. Και η πολύ μεγάλη διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στον Πουριτανό, ως την πιο προωθημένη, την πιο επαναστατική, κατά κάποιο τρόπο, μορφή του προτεσταντισμού. Δηλαδή, μέσα από τον καθολικισμό βγήκε ο προτεσταντισμός και μέσα από τον προτεσταντισμό βγήκε ο πουριτανισμός, που είναι στην ουσία καλβινισμός. Δηλαδή ο Καλβίνος είναι η μεγάλη μορφή, βέβαια. Μεγάλη μορφή, έτσι. Και αν υπάρχει, ας το πούμε έτσι, ναι, αν υπάρχει μια πραγματικά έτσι μεγάλη μορφή των νεωτέρων χρόνων, δηλαδή πιο ριζοσπαστική μορφή, είναι ο Καλβίνος. Και ακόμα πιο ριζοσπαστική είναι η Πουριτανή. Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει. Γιατί ο Καλβίνος, όσο τουλάχιστον έχω καταλάβει, και πες μου αν κάνω λάθος, ξαναφέρνει το παλιό πρόταγμα της πόλης με τη θεϊκή αποστολή. Της πόλης που είναι θεοκρατούμενη. Πώς αυτό το πράγμα πηγαίνει σε αυτή την φιλελευθεροποίηση και το φιλελευθερισμό της Αμερικής, ενώ αντίστοιχα η άλλη πόλη θεοκρατούμενη που είναι μουσουλμανική πηγαίνει εντελώς σε άλλο δρόμο? Ναι, πολύ σωστό ερώτημα, γιατί και ούτως ή άλλως τον Καλβίνο το θεωρούν, δηλαδή τον θεωρούν ως ένα είδος, ας το πούμε έτσι, δυτικού Ισλάμ. Δηλαδή τον Καλβίνο το θεωρούν ως ένα είδος χριστιανικού Κορανίου. Δεν έχει μια λογική αυτός ο σχετισμός. Έχει, υπό την έννοια ότι είναι ένας απόλυτος φονταμεταλισμός, στην αρχή τουλάχιστον, ναι. Μια απόλυτη θεοκρατία. Έτσι, ναι. Δεν τίθεται ζήτημα, ας το πούμε, ναι, έτσι, για κράτος, δεν τίθεται ζήτημα για, πώς το λένε, για φιλελευθερισμό κτλ. Παρά τα αυτά, εξ αρχής, τι πηγαίνει και κάνει ο Πουριτανός? Πηγαίνει και στείνει πολύ μικρές κοινότητες. Σωστά. Έτσι, οι οποίες είναι βαθύτατα δημοκρατικές. Ναι. Οι οποίες δεν βασίζονται ούτε στο το πόσα λεφτά έχεις, ποιος είναι ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου, σωστά, από ποιο σο είσαι κτλ. Δεν βασίζεται καν, ας το πούμε έτσι, στη φυσική δύναμη, αλλά βασίζεται στο πόσο, παραδείγματος χάρη, είσαι διαβασμένος, γιατί ο καλβινισμός, όπως και η Αμερική γενικώς, είναι μια μορφή βιβλιοκρατίας από τη βίβλο. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια μορφή βιβλιοκρατίας. Οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι, κατά κάποιο τρόπο, αναδύονται μέσα στις τοπικές κοινότητες, οι οποίες ήταν, ας το πούμε έτσι, πολύ μικρές κοινότητες, δημοκρατικές, ρεπουμπλικάνικες, σε βάση τους, έτσι, ρεπούμπλικα. Ναι. Η δημοκρατία είναι κάτι, ας το πούμε έτσι, διαφορετικό. Δηλαδή, ό,τι πιο προωθημένο πολιτικά μπορούσε κανείς να βρει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, το ταλέντο, πέρα από κάθε κοινωνικό προσδιορισμό, αυτό που ακόμα και στις σοσιαλδημοκρατίες δεν βρίσκεις, έτσι, πλέον σήμερα. Όπου είναι, και πάλι, ναι. Είναι ακριβώς επειδή αυτό που λες, ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε το μηδέν. Οπότε οι κοινότητες δεν έχουν αρχές. Δηλαδή άρχουσα τάξη κτλ. Πηγαίνουν από το μηδέν. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτή. Αλλά αυτή η φιλελευθερωποίηση. Απ' την άλλη, βέβαια, κάποιες βασικές πουριτανικές βάσεις παραμένουν και έχει σχέση, και θέλω να ξαναγυρίσουμε και θέλω και τη γνώση πάλι, ρε παιδί μου, σε αυτό με το κακό. Εδώ βλέπω, ας πούμε, ακόμη και οι ταινίες πατάνε συνήθως σε δύο βάρκες. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση, γιατί έπεσε σε ένα ερώτημα πώς βγήκε ο φιλελευθερισμός. Ο φιλελευθερισμός βγήκε και είναι ακόμα συνδεδεμένος απολύτως με τον πουριτανισμό. Δηλαδή, ξέρεις, εμείς τώρα, βέβαια, καταλαβαίνουμε από πουριτανισμό, κάποιος με κατηγορούσε, ας πούμε, κάποια στιγμή, γιατί έλεγα πουριτανό το Χίτσκοκ. Γιατί νόμιζε ότι όλο το πουριτανικό στοιχείο τριγυρίζει γύρω από το σεξ, ας πούμε. Ναι, ναι. Άρα αυτός που δεν του αρέσει, ας το πούμε έτσι, η σεξουαλική ελευθερία, είναι πουριτανός. Είναι πουριτανός, ναι. Αυτό είναι δευτερεύον, έτσι, το πουριτανό, για να το βάλουμε σε μια θέση αυτή τη στιγμή. Ο πουριτανός, εξ αρχής, ήταν φιλελεύθερος. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς, βεβαίως, όταν βγήκε η πιο φιλελεύθερη εκδοχή του καλβινισμού, δηλαδή του πουριτανισμού, ο Τζέφερσον, και ο λαϊκισμός του. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος ακριβώς που με το λεγόμενο ντεϊσμό του κατάφερε στην ουσία να διαλύσει με ψηφοφορία μέσα σε όλες τις τοπικές θρησκευτικές κοινότητες την Αγία Τριάδα. Δηλαδή είπε, παιδιά, θα ψηφίσουμε αν υπάρχει Αγία Τριάδα. Σε όλες τις κοινότητες
της Νέας Αγγλίας, ξέρω εγώ, κτλ. Και καταργήσαν τη Νέα Τριάδα. Τι σήμαινε αυτό? Ότι βγήκε το άτομο. Ναι. Δηλαδή, έφυγε το θρησκευτικό, κατά κάποιο τρόπο, πρόσωπο που λέμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, η σχέση μου με σένα και ο μη διαχωρισμός ανάμεσα σε σένα και σε μένα. Και έμεινε το άτομο. Το οποίο βέβαια, ξέρεις, με ό,τι προβλήματα φέρνει, έτσι, και αυτό είναι και από τα βασικά προβλήματα ενώτερα γενικά του προτεσταντισμού, που τον εκτιμώ γιατί και έχω λίγο ασχοληθεί και όλα και παράτερα, είναι αυτό ότι ακριβώς η προσωπική ανάγνωση της γραφής είναι τελικά τόσο προσωπική, που τελικά υπάρχει, η κάθε θρησκεία είναι εντελώς προσωπική. Δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες αφηγήσεις οι οποίες αφορούν πολύ μεγάλες κοινότητες. Δηλαδή είναι συνεχώς όλο και μικρότερες αναγνώσεις και μικρότερες αναγνώσεις. Γι' αυτό ακριβώς, ας πούμε, ο πρωταθλητισμός είναι 500.000 δόγματα. Έτσι, ουσιαστικά δεν υπάρχει ένας ο πρωταθλητισμός. Και αυτό φέρνει τα γνωστά προβλήματα που έχει να κάνει με τον ατομικισμό κτλ. Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λούθυρος, ο Λουθυρανισμός, δεν κατάφερε να διεισδύσει σε όλα τα στρώματα και σε όλες τις μορφές του πολιτισμού και της κοινωνίας όπως ο Καλβινισμός. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Ναι, ναι. Δηλαδή ο Λουθυρανισμός έλεγε εμείς είμαστε εδώ, πώς το λένε, η Εκκλησία. Είμαστε διαχωρισμένοι από το κράτος, δεν έχουμε σχέση με την πολιτική. Ναι. Ο Καλβινισμός δεν το λέει αυτό. Δηλαδή ο Καλβινισμός μπήκε σε όλα. Μπήκε στην πολιτική, μπήκε στην τέχνη, μπήκε στην κοινωνία. Κατέλαβε τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ουσία, αν υπάρχει πραγματικά μια πηγή του μεταμοντέρνου, είναι ο Αμερικάνικος Πουριτανισμός. Υπό την έννοια ότι δεν έχει διαφορά. Η πολιτική δεν έχει διαφορά από την τέχνη. Δηλαδή, ναι, την πολιτική θα τη δεις μέσα στην τέχνη, στην Αμερικάνικη ταινία που λες. Δηλαδή, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Κάνουμε κάτι, ας το πούμε έτσι, μετανεωτερικό, μεταμοντέρνο. Αλλά όλο αυτό από πίσω έχει την πουριτανική καλβινιστική πλευρά ότι δεν έχει διαφορά η πολιτική από την τέχνη. Πρέπει και εκεί να θαυμάσεις ένα συγκεκριμένο θεό. Μα και το νιώθεις έτσι. Δηλαδή, ακόμα και σε μια ταινία εντελώς θεωρητικός απολύτικη, γιατί αυτό πασάρεται, όπως ας πούμε ο Spider-Man, νιώθεις ότι υπάρχει ηθικό και πολιτικό πρόταγμα πολύ ισχυρό. Βλέπεις επίσης τις αλλαγές των προτύπων. Ένα άλλο που με εντυπωσίασε, ένα πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, είναι. Βλέπουμε τις βασικές αρχές του πουριτανισμού πάντα σε όλα τα Spider-Man. Που είμαι εγώ, ο οποίος είμαι έξυπνος άνθρωπος, δεν έχω δυνατότητες. Τελικά όμως, επειδή διαβάζω πολύ και είμαι καλό παιδί, θα με δει ο επιχειρηματίας της Oscorp και θα με προσλάβει, γιατί εγώ το αξίζω. Έτσι, αυτό υπήρχε πάντα. Και υπάρχει όμως. Το ότι κάνει και παρέα κιόλας. Ναι, κάνει και παρέα. Ο Spider-Man με το Μεγιστάνα είναι. Εντάξει, εντυπωσιακό. Δηλαδή, είτε στα όνειρα του Μάρξ και του πιο ακραίου κομμουνιστή, δεν θα μπορούσε να πει. Έτσι, που κάνουν μαζί παρέα. Και η πλάκα είναι ότι στο τελευταίο Spider-Man, επειδή προσπαθούν και βάζουν αυτό που λέγαμε, συνεχώς τρικλοποδίες λίγο στον εαυτό του και έχει μεγάλη πλάκα. Στο τελευταίο του Spider-Man είναι το εξής. Το οποίο δεν το έχω ξαναδεί σε υπερορική ταινία, μπορεί να υπάρχει αλλού, αλλά μου άρεσε επειδή που σπάει λίγο υπερήρωα. Αυτή λοιπόν, ο Spider-Man που είναι ένα πιτσιρικός με τους φίλους του, αν θυμάσαι, θέλουν να περάσουν στο MIT. Θεωρητικά έχουν τα ΕΧΕΓΕ, είναι έξυπνα παιδιά, τα καταφέρνουν. Στέλνουν τις επιστολές τους και δεν τους παίρνει άνθρωπο. Δεν τους παίρνει στο MIT. Και τι κάνει ο Spider-Man? Πάει και βρίσκει μια πρίτανη κολλητή του κολλητού, τη σώζει πάνω στη γέφυρα και η άλλη του κλείνει το μάτι. Εντάξει, μια σχίση, θα τη φτιάξουμε και στο MIT. Που παθαίνει δεύτερο σοκ εκεί πέρα, λέω. Πού πάει η όλη ιστορία που είχαμε εδώ πέρα ότι άμα είσαι καλός θα πετύχεις? Δηλαδή και στο MIT πάει να πει με μέσο. Κάτσε. Δηλαδή τα έχουμε διαλύσει όλα. Μα πρόσφατα δεν έχεις δει που βγήκαν τα μεγάλα σκάνδαλα με τα αμερικάνικα πανεπιστήμια? Έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ στο Netflix. Ναι. Γιατί, ναι. Για τα σκάνδαλα με τα οποία κάποιοι γινόντουσαν, βάζαν τα παιδιά τους μέσα με ροδοκυλία. Μια κουβέντα που τη φανταζόμασταν και την ξέραμε όλοι μας. Είχε πλασαριστεί, ρε παιδί μου, για 50 χρόνια ότι το αμερικάνικο πανεπιστήμιο, το αξιοκρατικό, που εδώ πέρα μόνο οι καλύτεροι και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό έχει σχέση με αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή ότι πιθανότατα μέσα στο καλό, ναι, του καλβινισμού, ας το πούμε έτσι, του Καλβίνου, υπάρχει, πώς το λένε, άμα το ξύσεις λίγο, υπάρχει, πώς το λένε, και το κακό και το άνομο και η συναλλαγή που υποτίθεται ότι δεν αφορά την Αμερική αλλά τον τρίτο κόσμο και τις χώρες, ναι, οι οποίες δεν περάσαν διαφωτισμό. Αυτά τα ωραία, αυτά τα πολύ ωραία και. Που εμένα μου άρεσαν επίσης πάρα πολύ, έτσι τώρα το πω λίγο αλλού. Τα οποία βέβαια τα θράβουν οι ίδιοι Αμερικανοί. Αυτό, ναι, είναι το σημαντικό.
Θυμάμαι να πούμε κάτι άλλο. Μπράβο, δεν θα πω αυτό που ήθελα. Θα πω κάτι άλλο που νομίζω που είναι πιο σημαντικό. Είχα ακούσει, δεν θυμάμαι ποιο ήταν Ισραηλινός πρωθυπουργός πριν πολλά χρόνια. Ποιος, δεν θυμάμαι ποιο ήταν από όλους. Που είχε πει το εξής: παιδιά, εντάξει, η Αμερική, ναι, όλα αυτά χάλια, μαύρα, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Από πού τα μάθαμε όλα αυτά? Τα μάθαμε λέει, από αυτούς. Από τις ταινίες τους, από τη δημοσιογραφία τους κτλ. Από τους άλλους, λέει, ξέρω εγώ, έχουμε μάθει τίποτα? Όχι. Όχι. Δεν μπορούσε να υπάρξει διαφάνεια, ας πούμε, σε μια, αν υπήρχε, έτσι, καθολική ταινία, γιατί ο αμερικάνικος, ο κινηματογράφος κατά βάση είναι αμερικάνικος, όχι τεχνικά. Τεχνικά είναι στην ουσία γερμανικός, αμερικάνικος. Βγαίνει από τον εξπρεσιονισμό, βγαίνει από όλα αυτά τα κινήματα. Στην ουσία βγαίνει από τη ζωγραφική, από τα μεγάλα κινήματα έτσι, των αρχών του νεών. Αλλά σε επίπεδο τεχνικής, σε επίπεδο κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πούμε έτσι, κοσμοειδόλου, ο κινηματογράφος είναι μια καθαρά υπόθεση αμερικάνικη. Είναι ακριβώς αυτό που ο καλβινισμός θα έπρεπε να κάνει σε επίπεδο τέχνης. Δηλαδή έπρεπε να τα προσμίξει όλα μαζί. Ναι. Ζωγραφική, λογοτεχνία, μουσική. Δηλαδή είναι ακριβώς το μεγάλο όνειρο του καλβινισμού, η τελειότητα, ο τέλειος άνθρωπος. Η πολιτεία, όπως έλεγε ο πρώτος Πουριτανός που έφτανε στην Αμερική, η πολιτεία, και το έπαιρνα από την ομιλία επί του όρους του Χριστού, έτσι. Η πολιτεία που απαστράπτει επάνω στο λόφο, ναι, έτσι, η χριστιανική πολιτεία, και την οποία όλοι τη βλέπουν και δεν μπορούν παρά να τη θαυμάσουν. Ναι. Η πόλη επάνω στο λόφο. Ναι. Η πόλη επάνω στο όρος, ας το πούμε έτσι. Όλοι τη βλέπουν και τη θαυμάζουν. Ναι. Αυτό δηλαδή ο κινηματογράφος, επειδή ακριβώς είναι μεταμοντέρνο μέσο, δεν θα μπορούσε να είναι παρά μόνο καλβινιστικό πουριτανικό. Ναι. Δεν θα μπορούσε να δεχτεί, ναι, παραδείγματος χάρη ένας Ευρωπαίος μια τέτοια πρόσμιξη ειδών. Αυτό είναι και το μεγάλο κόλπο και η μεγάλη επιτυχία όντως γενικά της αμερικάνικης κουλτούρας. Δηλαδή, εκεί που εμείς στα έτης πλακωνόμασταν ροκάδες και καρεκλάδες, αυτοί δεν τα συζητάγανε αυτά πράγματα. Πηγαίνανε με συγκεκριμένα μότικα έτερ συνταγή από παντού. Είναι εκτός κουβέντας, αλλά θέλω να την πω γιατί νιώθω πάρα πολύ θέλω να την πω. Αυτή την ιστορία τη λέω πολύ συχνά γι' αυτό που λέμε, με την πρόσμιξη που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και το ανακάλυψα σε μεγάλη ηλικία. Όταν και εμείς ως πιουρίστες της εποχής, πιο νέοι, που ξέρεις, ένα είδος το βλέπεις χαζό, ένα άλλο είδος, κρίναμε ήδη χαζό. Εδώ ήταν οι Αμερικάνοι, ήταν δεκαετίες μπροστά και κοιτάγανε την ολότητα του έργου τέχνης. Και αυτό το παράδειγμα που θέλω να πω, που με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ, ήταν η ιστορία του Beat It, του Michael Jackson τραγουδιού. Ο Michael Jackson, λοιπόν, είναι εκείνη την εποχή, έχει πουλήσει κάποια 500 εκατομμύρια δίσκους, ας πούμε, το προηγούμενο του δίσκου Off The Wall, το οποίο το Off The Wall είναι ένα soul, funk, τέλος πάντων, album κτλ. Έρχεται ο Quincy Jones, ο οποίος είναι, ξέρεις, ο μέγιστος των παραγωγών, και του λέει, Michael, κοίτα να δεις, έχουμε πουλήσει 500 εκατομμύρια δίσκους, αλλά δεν τους έχουμε πιάσει όλους. Δεν γράφεις και ένα rock τραγούδι? Το θυμάσαι, του λέει, το My Serona, το NAC. Μπράβο, λέει, αυτό θέλω να μου γράψει ένα τέτοιο. Γιατί δεν μου φτάνουν τα 500 εκατομμύρια δισκού, πρέπει να βρει και τους ροκάδες. Πού δεν τους έχουν πιάσει μέχρι σήμερα? Αυτό είναι μόνο καλβινισμός. Δηλαδή, η πεποίθηση ότι πρέπει να διεισδύσουμε παντού. Δεν μου αρκεί. Πρόσεχε, δεν μου αρκεί να διεισδύσω στις δυτικές ή ανατολικές αρχές της Αμερικής. Ναι. Δεν μου αρκεί να διεισδύσω καν στην Αμερική. Θα πρέπει να διεισδύσω σε όλο τον κόσμο τη συνείδηση. Ναι. Παντού. Και εκεί σπάει. Και σε αυτό ακόμα το κομμάτι δεν σταματάνε εκεί πέρα. Στο κομμάτι λοιπόν, τι κάνουνε? Λέει, για να φτάσω που λες παντού. Εκείνη την εποχή λέει, ωραία, πες να μην παίξει κιθάρα, θα μας παίξει ο Στίβ Λουκάθερ. Ο Στίβ Λουκάθερ είναι ένας τεράστιος κιθαρίστας, παιδί μου, της εποχής, τον Τότο, ο οποίος έρχεται να γράψει κιθάρες. Σκέψου ότι αυτός είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα εκείνη την εποχή, έτσι. Έρχεται να γράψει λοιπόν κιθάρες και κάποια στιγμή φτάνουμε στο σόλο του τραγουδιού. Και λέει ο Κουρς Τζόνς, όχι, θα μου το γράψει άλλο στο σόλο. Ο Στίβ Λουκάθερ δεν σκοθεί να πει, γιατί τι λέτε τώρα? Θα έρθω εγώ και θα έρθει να μου γράψει στο σόλο. Λέει, εντάξει, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Και παίρνουν τον Βαν Άλεν, τον Έντι Βαν Άλεν, τον Βαν Άλεν που ήταν άγνωστο εκείνη την εποχή. Άγνωστο, ένα άγνωστο heavy metal. Ο οποίο άγνωστο heavy metal, φυσικά ο Quincy Jones τον ήξερε. Τον παίρνει τηλέφωνο για να γράψει το σόλο. Και ο Στίβ Λουκάθερ δεν λέει κάτι. Έτσι, δεν τον απασχολεί, γιατί τον Quincy Jones τον αποτελεί το μέγιστο των αποτελεσμάτων. Θα πάρω τον pop τραγουδιστή Michael Jackson, θα του πω να μου γράψει rock,
θα πάρω ένα κιθαρίστα έτσι και το σόλο να το χάσει άλλος. Για να έχω αυτό που λες, το τέλειο αποτέλεσμα. Το καλύτερο. Γιατί δεν μου φτάνει τα 500 εκατομμύρια δίσκη σε όλο που πλήρωσα. Πρέπει να. Κι αλλού. Και γίνεται αυτό που βλέπω. Ναι, ναι. Εμεί εκείνη την εποχή, ρε παιδί μου, αν έλεγε σε έναν ξέρω που άκουγε soul ότι ο άλλο heavy metal, θα λέγανε. Θα πλακωνόμασταν το 80 έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι συνεργάστηκαν για να πετύχουν αυτό που λες και εσύ. Το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι τρομερά εντυπωσιακό. Για μένα, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτές τις ιστορίες συνεργασίας. Και γενικώς φτάνουμε εδώ. Προσπαθούμε, βλέπω και στον κινηματογράφο πάντως ότι προσπαθούν να αλλάξουν. Προσπαθούν και εκείνοι να αλλάξουν το πρόταγμα. Δεν ξέρουν ακριβώς περίπου τι να ακολουθήσουν. Καταφέρνουμε το fan service να φτάσουν, ρε παιδί μου, σε ένα απόγειο και να αναρωτιέμαι τώρα ποιο θα είναι το επόμενο τους βήμα. Γιατί αυτή η ανακύκλωση πραγμάτων, και αυτό είναι το θέμα με τον μεταμοντερνισμό, σκέφτομαι και εγώ, ότι κάποια στιγμή όταν ανακυκλώνεις συνεχώς υλικά και σου τελειώσουν τα πρωτογενή, τι θα κάνεις. Πώς θα ξαναφτιάξεις κάτι καινούριο, κάτι το οποίο να ξαναπιάσει λίγο το νήμα από την αρχή, όταν φτάσει το ταβάνι. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να μην χρειάζεται καν. Να μην χρειάζεται. Ναι. Είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, οπωσδήποτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το μεταμοντέρνο της δεκαετίας του 90. Αυτό έχει εξαντληθεί εξ ορισμού, κατά τη γνώμη μου. Αλλά το πρόβλημα με την Αμερική, ποιο είναι. Είναι ότι στην ουσία αυτό που λες εσύ ότι είναι καινούριο, δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτό που είναι παλιό. Είναι αυτό που λες και εσύ με τον κακό. Δεν μπορεί να εξαφανίσει κάτι. Δηλαδή, δεν είναι όπως η νεωτερικότητα η οποία είπε, κοιτάξτε, όλα τα προηγούμενα κατά κάποιο τρόπο αποτελούν αρνητικές μορφές της ιστορίας και η νεωτερικότητα είναι στην ουσία ό,τι πιο λαμπρό υπάρχει. Για τον Αμερικανό δεν υπάρχει αυτό. Γιατί ο Αμερικανός ακριβώς δεν επιθυμεί μια ριζική διαφορά ιστορική. Αντιθέτως, επιζητεί να γυρίσει στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, ο καλβινισμός εξ αρχής ήθελε να γυρίσει πίσω στην ΕΔΕΜ. Ναι. Όλο το ερώτημα, ας το πούμε έτσι, όχι μόνο του καλβινισμού, αλλά και αυτό από το οποίο, και δεν το αναπτύξαμε γιατί θα τα μπερδεύαμε τα πράγματα, τρέφει και τον καλβινισμό και είναι κατά τη γνώμη μου γνωστικισμός. Έτσι, και ο διαλυσμός ανάμεσα στο καλό και το κακό και όλα αυτά που προέρχονταν έτσι, από την ελληνιστική εποχή. Αλλά τόσο ο γνωστικισμός όσο και ο καλβινισμός θέλουν να γυρίσουν πίσω σε ένα απόλυτο παρελθόν. Και ταυτοχρόνως αυτό δεν γίνεται παρά μόνο αν κάποιος διαχτινιστεί στο απόλυτο μέλλον. Ναι. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει διαφορά της ιστορίας από την προϊστορία. Εξού και το Jurassic, ας πούμε, Park. Δηλαδή το, ναι. Το Jurassic Park σου λέει, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι ένα προϊστορικό ζήτημα. Είναι ένα ιστορικό ζήτημα. Στο βαθμό που δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη φύση και την ιστορία. Ενώ, ας πούμε, για την εωτερικότητα, η ιστορία μέχρι κάποιο σημείο ήταν υπεράνω της φύσης. Ναι. Και πέραν της φύσης. Για τον Αμερικανό δεν μπορεί να εφίσταται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτά τα δύο εφάπτονται. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, εποχή που να μην μπορέσει να γίνει, να αξιοποιηθεί ως μυθολογικό δεδομένο σε αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν popular. Δηλαδή, αν εμείς είχαμε μυθολογία σαν χώρα, παραδείγματος χάρη η αρχαία ελληνική μυθολογία ή ξέρω εγώ το δημοτικό τραγούδι, ναι, ναι. Έτσι, για τον Αμερικανό αυτό είναι το λεγόμενο popular, το pop λέμε. Το pop σημαίνει ότι ακόμα και το δημοτικό τραγούδι το ελληνικό πρέπει σε κάποια φάση να αξιοποιηθεί, πρέπει εγώ να το κάνω παραδείγματος χάρη από ταινία του Hollywood μέχρι πολεμικό παιχνίδι, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι μη αξιοποιήσιμο. Υπό αυτή την έννοια αυτό που λες, έτσι, είναι μια συνέχεια αυτού που ήταν ανεξάντλητο ήδη από τις τοπικές κουλτούρες. Δηλαδή, ας πούμε και στην ελληνική κουλτούρα, άμα την ψάξεις μέσα, ναι. Είναι ανεξάντλητη. Δηλαδή, μόνο άμα ψάξεις ποιοι είναι, ας το πούμε έτσι, οι λογοτέχνες του 10ου, του 20ου αιώνα στην Ελλάδα, παθαίνεις την πλάκα σου με το τι πλούτος υπάρχει, αν και τι ονόματα δεν ήξερες, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι. Οπότε θεωρείς ότι κατά κάποιο τρόπο δεν τους απασχολεί αυτό το ερώτημα. Δηλαδή ουσιαστικά θα συνεχίσουν να παράγουν ιστορία, αναπαράγοντας ιστορίες με έναν τρόπο μέχρι να φτάσουν στο ιδανικό πρόταγμα. Και το πρόβλημα των τοπικών πολιτισμών είναι αυτό, ότι επειδή βλέπουν κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα ιεραρχικά, θα σου πούνε, κοίταξε ας πούμε,
τι να τον κάνω εγώ το Βουτυρά. Έχω σε φέρει. Ο Αμερικανός δεν μπορεί να το πει αυτό. Ο Αμερικανός θα ξεκινήσει από το Δημοσθένη Βουτυρά, ξέρω εγώ, από τον Πειραιά, από μια συνοικία, και θα χτίσει μια ιστορία. Μπορεί να την κάνει αμερικάνικη, ξέρεις. Μπορεί ο Δημοσθένης Βουτυράς να γίνει ένας Αμερικάνος, ξέρω εγώ, στο Μπρούκλιν. Ναι. Καταλάβες. Αυτή είναι μια, η δύναμη, η πολιτισμική, η γεωπολιτική της Αμερικής, που αυτή τη στιγμή ξεπερνάει την τοπική διάσταση των εθνών. Οπότε έτσι υποθέτω και κλείνοντας, σκέφτεσαι ότι και έτσι σε συνάρτηση και με τις άλλες εκπομπές που κάνεις, παρά την κρίση του μοντέλου, το βλέπεις ισχυρό για το τουλάχιστον όσο θα είμαστε εμείς ζωντανοί και πιο κάτω? Εκτός αν κάποιος το αντικαταστήσει. Αν δηλαδή κάποιος, ας το πούμε έτσι, το πάρει αυτό, και πάντοτε έτσι γίνεται. Δηλαδή στην ιστορία, αν ένας τρομακτικός μηχανισμός που θυμίζει την Αμερική ήταν η Ρώμη. Ναι. Αν παρατηρείς την ιστορία, όποιος πήρε το ρωμαϊκό μηχανισμό έγινε κυρίαρχος. Ναι. Τον πήρε τον μηχανισμό αυτό σε κάποια φάση η Βρετανία, ήταν για αιώνες κυρίαρχη. Μόλις αυτό της το έκλεψε κατά κάποιο τρόπο η Αμερική, η Αγγλία πήγε πίσω, η Βρετανία, να το λέμε σωστά. Δηλαδή, τους πολιτισμούς οι οποίοι είναι πιο ανοιχτοί και κατά κάποιο τρόπο μεταλλάσσουν τη στατικότητα, την εσωτερική στατικότητα της κοινωνίας τους, δηλαδή δεν μένουν στα παραδεδεγμένα της κοινωνίας τους, ανοίγονται, θράβουν, παραδείγματος χάρη, νομισμένα ή παραδεδεγμένα γεγονότα, αυτές οι κοινωνίες είναι στάνταρ ότι θα επιζήσουν, θα ανανεωθούν. Αυτό που μου... Η Αμερική μέχρι στιγμής είναι ακριβώς η κοινωνία που δείχνει ότι αυτό, εξαιτίας και της καταγωγής της ιστορικής, το οδηγεί σε νέες κατάστασεις. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Όχι. Αυτό που σκεφτόμουν τόσο να μου λέξει το εξής, ότι περιγράφεις μοντέλα πάντως, έτσι, για να, δεν ξέρω αν είναι αισιοδοξινότητα ή όχι, αλλά να το πω, ότι περιγράφεις μοντέλα, πήγες από τη Ρώμη στη Βρετανία, στην Αμερική, τα οποία αυτά τα μοντέλα εντός εισαγωγικών έχουν μια ανοιχτότητα. Θέλω να πω, δεν βλέπεις ότι μπορεί, ρε παιδί μου, η κοινωνία, επειδή βλέπουμε διάφορα πράγματα και καταστροφολογικά, να κυριαρχήσουν λογικές κλειστότερες. Δηλαδή να πάμε σε επίπεδο Darth Vader. Δηλαδή να επιστρέψουν αυτοκρατορίες τέτοιου τύπου, οι οποίες θα καταστρέψουν όλο αυτό το μοντέλο, το ανοιχτότερο εντός εισαγωγικών. Θα μπορούσε, και στην ουσία αυτό είναι το πρόβλημα της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πρόβλημά της είναι ότι επιστρέφει ή διατηρεί κατά κάποιο τρόπο ένα καθεστώς, το οποίο είναι παλιό. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική πήγε πίσω σε σχέση με τη δύναμη που είχε της δεκαετίας του 90 και του μεταμοντέρνου, είναι γιατί ακριβώς διατηρεί μια κατάσταση την οποία δεν θέλει να την ανανεώσει. Ναι. Υπό αυτή την έννοια, ο Darth Vader είναι σίγουρο θα κερδίσει. Δηλαδή, το έλεγα και την προηγούμενη φορά σε μια εκπομπή, ότι προωθημένη δύναμη ήταν η Αθήνα στην αρχαία Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν ανέλαβε αυτή την ιδέα, την προωθημένη, και την έκανε ακόμα χειρότερη και από την παλαιά των Σπαρτιατών, έχασε. Ναι. Δηλαδή, αν η Αμερική μείνει αυτή τη στιγμή στην κατάσταση της δεκαετίας του 90, του μεταμοντέρνου του 90, είναι σίγουρο θα χάσει. Αλλά με μια διαφορά, ότι ο επόμενος που θα έρθει θα μοιάζει πολύ με την Αμερική. Ή για να κερδίσει κατά κάποιο τρόπο έδαφος, θα πρέπει να μιμηθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό που ήταν από την αρχαία Αθήνα το φιλελεύθερο πρότυπο. Αυτές τις ανοιχτότητες που λες εσύ. Θα το κάνει ή θα του χρειάζεται να πάρει μόνο τα όπλα και, την βία? Αν δεν το κάνει, έχασε. Και όποιος δεν το κάνει, κατά κάποιο τρόπο θα έχει όντως. Αν δεν το πάρει κανένας αυτό, ναι, θα έχουμε, ξέρω εγώ, όπως τους λεγόμενους μαύρους χρόνους στην αρχαία Ελλάδα. Μπράβο. Ξέρω εγώ, αυτό που λένε στο Μεσαίωνα, που δεν είναι εσφαλμένο. Ναι. Αλλά θα έχεις Darth Vader που λες. Ναι. Μέχρι που να έρθει κάποιος που θα ξαφνικά φωτίσει λίγο παραπάνω το τοπίο. Έτσι. Αλλά εγώ ήθελα να σταθώ και υπό αυτήν την έννοια κλείνουμε τη σημερινή συζήτηση, αλλά την ανανεώνουμε. Έτσι, ναι, για το δεύτερο μέρος. Ναι. Είναι το γεγονός ότι ακριβώς όλο αυτό που λέμε για τους υπερήρωες έχει πολύ μεγάλη σχέση κιόλας από τη μεταλλαγή, για να το συνδέσουμε γεωπολιτικά, από τη μεταλλαγή από την λεγόμενη χερσαία δύναμη στη θαλάσσια δύναμη,
που ήταν πιο εμπορική, πιο ανοιχτή, πιο παγκόσμια, λιγότερο, ας το πούμε έτσι, κλεισμένη στον εαυτό της, για να περάσουμε σε αυτό που είναι η Αμερική και που είναι η εναέρια δύναμη. Ναι. Και η δύναμη του διαστήματος. Ναι. Δηλαδή η Αμερική κατάφερε να κάνει αυτό, εξού και μετά από κάποιο σημείο και μετά, η ταινία επιστημονικής φαντασίας, έτσι, ναι, μαζί με το υπερηρωικό που λες εσύ, ναι, έτσι, είναι πλέον κυρίαρχη και θέτει τα πιο κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση όχι μόνο με τη δική τους κοινωνία, αλλά με, με την κοινωνία την οικουμενική. Οπότε, να συνεχίσουμε συζήτηση, αν είναι για το Spider-Man ή γενικώς, για, ξέρω, για το Hollywood, για τους υπερήρωες και τη σχέση της Αμερικής με όλο τον κόσμο. Έχω κάποιες ιδέες κι εγώ. Και θα σου Ωραία, σημαίνει. Οπότε να κλείσουμε κάπου εδώ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, ήταν πολύ όμορφα. Τα λέμε μόνοι μας συνήθως. Ελπίζω να... Ναι, καλό είναι, πώς το λένε, να τα βγάλουμε κι εμείς κάπως προς τα έξω και σε όποιον αρέσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πολύ.